Πόπα. Δηλαδή σε έφτισε και έμεινε μαζί του. Αυτό μου λες. Δεν με έφτισε. Έχει φρικάρει με τον ερχομό του. Μάλλον ήθελε να του μιλήσει για το διαζύγιο. Καλά, και εγώ φρίκαρα όταν πρώτο είδα τον Άρη. Αλλά αμέσως φαντάστηκα να το κάνω μαζί του και μετά το σκεφτόμουν συνέχεια. Όχι, όχι, δεν τα θυμάσαι καλά. Εγώ φρίκαρα όταν σε είδα να κάθεσαι στο γραφείο μου, αλλά ήθελα να σε κουτουπώσω την ίδια στιγμή. Σε απεχθανόμουν, ήσουν γελίος. Ένας αναγκέβαλος που πίστευε ό,τι καμένο του έλεγα. Εγώ σε απεχθανόμουν γιατί ήσουν ένα μεγάλη bitch. Η μεγαλύτερη bitch που έχω γνωρίσει ever. Σιγά τις πολλές που έχεις γνωρίσει. Ω, παιδιά, χαλαρώστε. Είστε μαζί τώρα, αυτό μετράει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε μια δουλειά και θα ξεκολλήσετε από τη μιζέρια. Μιλάς σαν γέρος σοφός, το ξέρεις. Πάντως καλά κάνεις και ανησυχείς για τη Ζέτα. Τι, δεν ανησυχώ. Γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα βρει με τον πρώην της. Τρία παιδιά έκανε μαζί του και μετά από τόσο καιρό το σεξ μεταξύ τους θα έχει γίνει πυροτέχνημα. Τι του λες τώρα? Την αλήθεια. Μετά το χωρισμό κάποιοι εκτιμούν αυτό που έχασαν και τα δίνουν όλα. Ναι. Θες να χωρίσουμε για λίγο? Όχι, Ζέτα δεν θα τα ξαναέφτιαχνε ποτέ μαζί του. Ο τύπος είναι τόσο παρτάκιας, τόσο... Πρέπει να δείτε η Φάκη. Αυτός θέλει να τα ξαναφτιάξει με τη Ζέτα. Η ερώτηση του 1.000.000 ευρώ. Ο χρόνος μετράει. Τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ. Ό,τι και να θέλει, θα με βρει απέναντί του. Η Ζέτα δεν θα του αφήσει περιθώρια για κάτι τέτοιο.